από τον Βόκολο για τον Αποστολάκη. Λαγωνικάκη στο Λιμπερόπουλο. Ο παλιός παίκτης του Άρη, ο Ζαχόπουλος, δεν καταφέρει να αποτρέψει αυτή τη σέντρα. Πάνω στην κίνηση το σούτ από τον Βαζέχα και τον γκολ. Βολέ του Βαζέχα και το 0-1. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα θαυμάσιο γκολ στο 18ο λεπτό. Ο Κριστόφ Βαζέχα. Και έχει συμπληρώσει τα 34 χρόνια. 96 συμμετοχές και 5 γκολ στην εθνική. Ένα σφύριγμα που ίσως να ακούσατε ήταν από την εξέδρα. Ο Μπέργκεσεν τώρα. Να είσαι τα κεφαλιά από τον Ρόμπινς και ισοφάριση για τον Πανιόνιο. Το 1-1 στο 22ο λεπτό. Ο Πανιόνιος απαντά και ο Μάρκ Ρόμπινς είναι αυτός που κάνει το 1-1. Ο Ρόμπινς που λέγαμε πριν από λίγο ότι είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Σχομάνης και πάλι λέει παίζεται. Είναι πάντως κοντά στις φάσεις. Κιάσος θα βγάλει τη σέντρα ο Βαζέχα για τον Λιμπερόπουλο, δεν υπάρχει offside, λέει ο αρμόδιος βοηθός διαιτητή. Ο Παναθηναϊκός πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι ο σκόρερ από την προσπάθεια, από την ενέργεια.